Πάμε στην κυρία Εφη Ξάνθου. Πριν πάμε στο θέμα της Επιτροπής Δεοντολογίας, κυρία Ξάνθου, έχετε κάνει μια πέντονη παρέμβαση ως οικολόγοι για το θέμα που αφορά τον κύριο Γαβρίλ. Μάλιστα. Έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την συνέχιση της διαδικασίας σε επίπεδο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να διώκεται ένας καλλιτέχνης, ένας εικαστικός για την τέχνη την οποία παράγει και ειδικά επειδή τον κατηγορούν για ηθική αισχρότητα. Εγώ διαρωτούμε, αν είχαμε τον Τσαρούχη, δηλαδή η καθηγητή στην εκπαίδευση, θα κατηγορούσαμε τον καλλιτέχνη αυτό για ηθική αισχρότητα επειδή οι περισσότεροι πίνακες του περιείχαν γυμνά μοντέλα. Θα παίρναμε οποιοδήποτε από τους καλλιτέχνες της αναγέννησης ή οποιοδήποτε από τους καλλιτέχνες. Άρα εσείς τώρα τι περιμένετε να γίνει? Τώρα εσείς τι ζητάτε από και την εκπαιδευτική υπηρεσία και το Υπουργείο Παιδείας και την νομική υπηρεσία να κάνουν? Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο το ότι έχουν μπει στη διαδικασία και θα έπρεπε να πετάξουν την υπόθεση πριν καν να τους... Τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν αφορά δραστηριοποίηση, η οποία δεν είναι θέμα τη εκπαίδευση, δεν είναι θέμα εκπαιδευτική του καριέρα, είναι καθαρά το δικό του προσωπικό κόμπι. Εάν υπάρχει θέμα ηθική, είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Μάλιστα. Κάνει διακοπές, στο διαδίκτυο σας εκεί. Υπάρχει πολλή αστική διαδικασία. Ναι. Κάνει διακοπές στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε δυστυχώς να συνεννοηθούμε, κυρία Ξάνθου. Δεν μπορούμε. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε να δούμε αν γίνεται αποκατάσταση της σύνδεσης. Γιατί είναι κρίμα, δεν σας ακούμε. Λοιπόν, πηγαίνω, έρχεται τον Παλάκη να δούμε τι θα πει ο Υπουργός. Γιατί ο Προδρόμου άλλα έλεγε το πρωί. Να δούμε στην πορεία αν θα πει κάτι. Λοιπόν, άρα εσείς ζητάτε, κυρία Ξάνθου, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εμείς καταρχάς και με τη διευκρίνηση τώρα της νομικής υπηρεσίας. Είναι ξεκάθαρο ότι την πειθαρχική διαδικασία την έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας και έχει παραπέμψει το ζήτημα στην Εκπαιδευτική Επιτροπή Κύπρου. Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για τις προαγωγές αλλά και για τη διεξαγωγή πειθαρχικών εξετάσεων όταν τους έρθει καταγγελία. Θα ήθελα πάρα πολύ να δοθεί στη δημοσιότητα το κατηγορητήριο προς τον κύριο Γαβρίλ. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ο κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών να διώκεται για υποτίθεται ηθική αισχρότητα λόγω της καλλιτεχνικής του έκφρασης. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να λέει. Άρα περιμένουμε να δούμε το Υπουργείο αργότερα τι θα πει τώρα. Η Επιτροπή Διοντολογίας εντοπίζει παραδεκτή υπόθεση, έχετε ενημερωθεί για λεπτομέρειες και εσείς από εδώ και πέρα θα πάτε να καταθέσετε τι θα γίνει. Όχι, εγώ οποιαδήποτε πληροφόρηση την έχω είναι από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν έχω καμία ενημέρωση για να απευθείας από την Βουλή. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα κληθώ και εγώ για να δώσω κατάθεση. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι θα κληθεί ο βουλευτής να απολογηθεί για το παραδεκτό που έχουν αποφασίσει ομόφωνα ως Επιτροπή ότι υπάρχει. Έχουν συλλέξει τις πληροφορίες, έχουν ακούσει προφανώς την αποστενογράφηση από την συγκεκριμένη συνεδρίαση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προχωρήσουν με βάση τον κανονισμό. Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση ότι θα κληθώ ίδια να δώσω κατάθεση, παρόλο που προφανώς είναι στη διάθεση της Επιτροπής Διοντολογίας, εάν και εφόσον χρειάζονται να ακούσουν και από πλευράς μου. Εσείς πάτε κανονικά στις επιτροπικές, στην Επιτροπή Παιδείας και σε όλες όπως και πριν και κάνετε ακριβώς το ίδιο που κάνατε και πριν. Κοιτάξτε, ο κύριος Θεμιστοκλέος προσπάθησε σήμερα να μας αποκλείσει από την Επιτροπή Παιδείας. Μας έβγαλε έξω τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες όλους, γιατί ήθελε να συζητήσει με τους συναδέλφους του συγκεκριμένες πτυχές. Και θεωρούσε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να το κάνει ενώπιον κοινοβουλευτικών συνεργατών. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Θεμιστοκλέος αρνείται να καταλάβει ότι εφόσον υπάρχει μια βουλή των αντιπροσώπων και εκπροσωπούνται 7 πολιτικά κόμματα, πρέπει να ενημερώνονται όλα τα κόμματα για τα τεκτενόμενα για να μπορούν να κάνουν και αυτά με τη σειρά τους παρεμβάσεις τους. Αποκλείοντας κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, ειδικά ομάδων που δεν είχαν βουλευτεί εκείνη τη στιγμή μέσα στην Επιτροπή, ουσιαστικά δεν μπορεί να μεταφερθεί εικόνα σε άλλες ομάδες. Άρα μπορεί δικαιούται να αποκλείσει από μια συνεδρία τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Ζήτησαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, τον κύριο Μιλωνά. Ο κύριος Μιλωνάς αποδέχτηκε το αίτημα και για έναν 20 λεπτό γινόταν η συζήτηση χωρίς την παρουσία κοινοβουλευτικών συνεργατών και μετά μας ζήτησαν να αντιστρέψουμε για να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς λέχθηκε,
αλλά θα πρέπει να μάθω για να μπορέσω να ενημερώσω παρακάτω την ομάδα μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Μάλιστα. Γι' αυτό πληρώνομαι από το δημόσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξάνθου. Περιμένουμε. Έχω ακόμη πολλά επεισόδια να δούμε και σε αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.